Filippo Grandi, thanks very much for being Grandi, with είπατε αρμοστή για τους πρόσφυγες. Σας ευχαριστώ πολύ. Πώς βλέπετε τη διαχείριση της κρίσης από την Ευρώπη? Πώς θα βαθμολογούσατε την Ευρώπη σε αυτό? Η διεθνής ανθρωπιστική νομοθεσία παραβιάστηκε κατάφορα στη Συρία, χωρίς πολλή ενθάρρυνση από καμία πλευρά των υποστηρικτών των διαφορετικών πλευρών να μην γίνει αυτό. Αυτό έχει περιορισμένη πρόσβαση στους πληθυσμούς που έχουν ανάγκη. Αύξησε τη διάχυση των προσφύγων σε γειτονικές χώρες, όπου από την άλλη παρεσχέθη ανεπαρκής βοήθεια. Αυτός ήταν ο ένας, αν όχι ο μόνος παράγοντας που προκάλεσε περισσότερες ροές και οι άνθρωποι έφτασαν στην Ευρώπη, και αυτό δημιούργησε περισσότερα προβλήματα. That has provoked further flows, and then people have arrived in Europe, and that has provoked further problems. Now, η Ευρώπη μιλάει περισσότερο για την ενίσχυση των συνόρων της. Πιστεύετε ότι είναι το σωστό βήμα? Ενίσχυση με την έννοια της καλύτερης διαχείρισης των αφήξεων των ανθρώπων θα έπρεπε να έχει γίνει από την Ευρώπη εδώ και καιρό. Αυτό που δεν πιστεύω ότι είναι καλή ιδέα είναι η αύξηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα. Αυτό θα κατακαιρματίσει τις επιλογές και θα στρέψει τις ροές σε άλλες κατευθύνσεις. Γιατί η Ευρώπη είναι τόσο διχασμένη στο προσφυγικό ζήτημα? Η Ευρωπαϊκή Ένωση επεκτάθηκε υπερβολικά σε πολύ μικρή περίοδο. Προφανώς κάποιοι μηχανισμοί πρέπει να τελειοποιηθούν. Ο ένας είναι η αλληλεγγύη και η συνεργασία στη διαχείριση των προσφύγων και των μεταναστών. Η νομοθεσία είναι καλή. With refugees and migrants. The legislation is good. Οι νόρμες είναι καλές. Είναι συχνά η εφαρμογή τέτοιων προτύπων, κυρίως σε μια κατάσταση άνευ προηγουμένου, με πολλές αφίξεις όπως τώρα. Τι θα λέγατε σε εκείνους τους ανθρώπους που ισχυρίζονται ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να δεχτεί ένα τέτοιο αριθμό προσφύγων? Βλέπετε μια άνοδο του λαϊκισμού σε συγκεκριμένες χώρες, όπως η Γαλλία και η Ολλανδία? Νομίζω ότι η Ευρώπη, και αυτή είναι περισσότερο μια δήλωση αξίας που κάνω, πρέπει να παραμείνει πιστή στις ιδρυτικές της αρχές. Ακούω πολλές φορές ότι η άφιξη των ξένων θα επηρεάσει τις αξίες μας. Πιστεύω ότι είναι η έλλειψη αλληλεγγύης που καταστρέφει τις αξίες μας. Αυτό είναι το πραγματικό ζήτημα. Εάν οι άνθρωποι που φτάνουν κάνουν παράνομες πράξεις, ο νόμος πρέπει να εφαρμοστεί και για αυτούς και για κάθε άτομο. Αλλά δεν θα πρέπει να γενικεύουμε. Αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να ξεφύγουν από τον τρόμο, από τον πόλεμο. Οπότε αυτοί που αναγνωρίζονται ως πρόσφυγες πρέπει να γίνονται δεκτοί στην Ευρώπη, αλλά πάντα με το σωστό τρόπο. As refugees, in keeping with a long tradition of asylum and of hospitality, must be taken by Europe, but in a proper way.